Στους Ζωσιμάδες, ο ΠΑΣ Γιάννενα φιλοξενεί τον Άρη σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι. Μια αναμέτρηση η οποία στον πρώτο γύρο είχε λήξει 2-2 και μάλιστα αυτό ήταν το ντεπούτο του Άκη Μάτζιου στον πάγκο της ομάδας Θεσσαλονίκης. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και οι Θεσσαλονικείς ούτε λίγο ούτε πολύ βρίσκονται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και θέλουν να παραμείνουν εκεί, αντιμετωπίζοντας μια ομάδα η οποία παραδοσιακά και την τελευταία ειδικά δεκαετία τους κάνει πολλές και σημαντικές ζημιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 4 τελευταία παιχνίδια που έχουν γίνει στην Ήπειρο, ο ΠΑΣ Γιάννενα μετά 3 νίκες και μια ισοπαλία. Χαρακτηριστικά, οι γηπεδούχοι έχουν μόλις μία ήττα στα τελευταία 8 ματς με τον Άρη, ανεξαρτήτου έδρα και διοργάνωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης νίκησε για τελευταία φορά το 2010. Όσον αφορά τώρα στα αγωνιστικά των γηπεδούχων, ο Κάστρο θα είναι εκτός, ενώ τιμωρημένος είναι ο Κάργας. Πάντως, σε σχέση με την προϊστορία, αγωνιστικά ο ΠΑΣ Γιάννενα δεν είναι σε καλή κατάσταση, καθώς έχει μόλις μία νίκη φέτος εντός έδρας, μετρά σε 7 παιχνίδια μία νίκη, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Όσον αφορά τον Άρη, κατάφερε να ξεπεράσει την ήττα από την Λαμία με νίκη κοντά στον Βόλο με 2-0, σε μια αναμέτρηση στην οποία οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν την ποιότητα και τη δυναμική τους χάρη στα γκολ, τον Σάσα και τον Μπερτόλιο. Ωστόσο, ο τελευταίος θα λείπει από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει 5 γκολ σε 13 συμμετοχές, όπως και ο Κάτσε με 1 γκολ σε 4 μάτς. Με 4-3-3 αναμένεται να παραταθεί η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα, με 4-2-3-1 και φορ τον Μάνο με τον Μπρούνο Γκάμα από πίσω του, αλλά και τον Χάντε Σίλβα για δεύτερο παιχνίδι βασικό, ο Άκης Μάτζιος.